τη συντήρηση των υποδομών που είχαν κατασκευαστεί πριν από 15 χρόνια για την προστασία των άγριων αλόγων που ζουν στα βουνά του Σουλίου, ζητά ο βουλευτής Ιωαννίνος Σταύρος Καλογιάννης. Οι υποδομές, όπως είπε, είχαν κατασκευαστεί το 2006 και το 2008 μετά από ένα βαρύ χειμώνα που είχε οδηγήσει πολλά άλογα στο θάνατο. Ο Σταύρος Καλογιάννης υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να εγκαταλείπονται έργα τα οποία έχουν γίνει και χρειάζονται συντήρηση, ενώ σημειώνει ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης από το οποίο μπορούν να αντληθούν κονδύλια για τις σχετικές δράσεις. Συζητάμε για την ανάγκη προστασίας της βιοπικιλότητας, ανάδειξης των ορεινών όγκων, προστατευόμενων περιοχών και ούτω καθεξής. Υπάρχουν όμως και καθημερινά χειροπιαστά θέματα. Ένα από αυτά είναι η επιβίωση αυτών των εκατοντάδων πλέον, υπέρ 100 τουλάχιστον, άγριων αλόγων που ζουν στην ορεινή περιοχή του Σουλίου. Γνωρίζετε ότι πριν από μια δεκαετία γεμάτη είχαμε πάρει ουσιαστικά μέτρα στήριξης του πληθυσμού αυτών των αλόγων που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της βιοπικιλότητας. Συνήθως ενθουσιαζόμαστε γρήγορα, προχωράμε κάποια βήματα και στη συνέχεια αφήνουμε αυτή την υποδομή που έχει γίνει με κόπο και θυσίες. Δεν πρέπει και εδώ να επαναλάβουμε αυτό το πράγμα. Το αντίθετο, θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να συντηρήσουν όλη αυτή την υποδομή έτσι ώστε να κρατήσουμε ζωντανά από αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες καύσωνα και τα άγρια άλογα που ζουν στη Βριτζάχα και στα λαβουνά του Σουλίου. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία για αυτό? Πάντοτε. Μην ξεχνάτε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έχει συγκεκριμένα κονδύλια και για τη βιοπικιλότητα. Αναφέρω μόνο ένα ενδεικτικό παράδειγμα, πέρα από τα τομεακά και επιχειρησιακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, που και αυτό, όπως γνωρίζετε, θα αρχίσει από τον Σεπτέμβριο να κινείται.